Φτάσαμε λοιπόν στους πιστάδες της Άρτας και συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο θέαση Igloo, το υπέροχο αυτό μέρος όπου θα φιλοξενήσει όλους τους συμμετέχοντες του workshop αστροφωτογραφίας. Περιμένουμε να μαζευτούμε όλα τα άτομα για να έρθουμε εδώ πέρα να αράξουμε, να συζητήσουμε, να αράξουμε εκεί πίσω και να συζητήσουμε μερικά πρώτα πράγματα για την αστροφωτογραφία. Και φυσικά από αύριο, από το πρωί μέχρι περίπου το μεσημέρι-απόγευμα, θα έχουμε το θεωρητικό κομμάτι της εκπαίδευσης και μετά φυσικά το βράδυ θα βγούμε έξω να πάμε να φωτογραφίσουμε το γαλαξία. Πριν αρχίσουμε όμως με τη συγκέντρωση για να αρχίσουμε να συζητάμε περί φωτογραφίας και κυρίως περί αστροφωτογραφίας φυσικά, πάμε να δούμε λιγάκι πού θα μένουμε για να καταλάβετε τι φάση παίζει εδώ με τα Igloo σαν αυτό που βλέπετε πίσω μου. Εδώ λοιπόν μένουν όσοι συμμετέχουν στο workshop αστροφωτογραφίας. Έχουμε λοιπόν κάτω τα κρεβάτια μας και φυσικά επάνω υπάρχει κι άλλος χώρος με έξτρα κρεβάτια. Πάμε και μία επάνω να δούμε ακριβώς τι παίζει με τον πάνω χώρο, για να καταλάβετε ακριβώς πώς είναι η φάση. Επάνω λοιπόν έχουμε ένα υπέρτατο διπλό κρεβάτι, έχουμε και ώρα από πάνω και ανεμιστήρα και φυσικά αυτό που βλέπετε ανοίγει και το βράδυ μπορείς να βλέπεις τα αστέρια ακριβώς πάνω από το κεφάλι σου την ώρα που κοιμάσαι. Από εδώ λοιπόν βλέπουμε τον κάτω χώρο. Ο χώρος είναι απίστευτα φοβερός. Το μέρος έχει τα πάντα από φαγητό, αλλά εγώ επειδή τρώω λίγο παραπάνω έχω φέρει μερικά έξτρα δικά μου. Το ξέρω, δεν μου φαίνεται, αλλά ναι, τρώω παραπάνω από όσο νομίζετε. Εδώ έχουμε το μπάνιο. Και μετά πηγαίνουμε φυσικά, γιατί θέλω να σας δείξω αναλυτικά τι παίζει, και το ψυγείο, όπου ουσιαστικά αυτά που βλέπετε είναι ήδη εδώ και μας περιμένουν και αυτά εδώ κάτω. Αυτά είναι δικά μου και αυτά είναι δικά μου. Τα υπόλοιπα λοιπόν τα έχουμε ήδη στο χώρο. Οι άνθρωποι εδώ πέρα φροντίζουν ώστε να περάσουμε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο και από άποψη περιβάλλοντος, αλλά και διαμονής και φυσικά διατροφής. Με λίγα λόγια, η φάση στο θέαση Igloo είναι απίστευτη, είναι υπερπλήρης και δεν έχουμε μόνο φοβερό περιβάλλον, έχουμε και φοβερό φαΐ και φοβερή διαμονή και φυσικά ποιοτικότατο χώρο διαμονής. Ό,τι κάνει ο ήλιος, κάνουν και τα αστέρια το βράδυ. Πόσο γρήγορα, ούτως ώστε να γράψουν ένα κύκλο μέσα σε 24 σχεδόν ώρες, δεν είναι ακριβώς. Η τηλετήβα 12.422,4 είναι αυτή που αφορά αυτό το πραγματάκι, την ευαισθησία του φωτοευαίσθητου υλικού. Και βάζει και κάνουμε με την γωνία πόσο αυτόν κάνει τον ασθηματισμό. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα ονοματάκια που τα έχω γραμμένα και εδώ πέρα πάνω να τα βλέπετε. Και μπορεί να έχουμε έναν συνδυασμό του κόβει βόλτιες γύρω από τον άξονα της. Καλά, είναι υπό αμφισβήτηση του οικονομικού πλατείου. Αυτό εδώ πέρα, όπου και να βάλω την κάμερα μου, αυτό θα κινείται μαζί με τη γη και θα είμαστε κομπλέ. Πού είναι η υπόλοιπη αστέρα, στο βορρά συνήθως, έτσι. Πού είναι ο βορρά, από εκεί μεριά. Οπότε εγώ τότε τι θα κάνω, θα το μετακομίσω, θα πάω από εκεί μεριά, να δω μήπως καταφέρω να το δω πίσω από τα δέντρα. Για να μπορώ να τον ευθυγραμμίσω. Και θα σημαδέψω νότια και τι θα κάνω μισή να κουνιέται. Έχω βάλει εδώ πέρα κάτω ένα μοντέρ. Είναι όλα υπολογισμένα μέχρι χιλιοστό του χιλιοστού, ούτως ώστε η ταχύτητα κίνησης αυτού μου. Θα κουνάει το εδώ με την ίδια ταχύτητα με τη γη. Και έχω αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Εντάξει, απλά.